περιφέρεια της Αττικής. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς όλους τους πολίτες Αττικής και τους υποσχόμαστε ότι όλοι μαζί θα γυρίσουμε τη σελίδα και από την παρακμή, από την ανυπολιξία, από την αδιαφορία θα πάμε σταθερά στο μέλλον για να κάνουμε μια Αττική του μέλλοντος και με ένα πρανέβιο όλη την Ευρώπη. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους και να πω ότι η δική μας πρόθεση είναι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο οι αποφάσεις για το καλό των πολιτών να είναι με σύνθεση και προφανώς να είναι για το καλύτερο όλων. Είμαστε εδώ, η επόμενη εβδομάδα είναι κοντά, με σοφροσύνη, με ηρεμία. Θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τους πολίτες Αττικής. Κύριε Πατούλη, αν και εφόσον εκλεγείτε στον δεύτερο κύκλο, στον δεύτερο γύρο, ποιες είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες, οι προτεραιότητες δηλαδή της επόμενης ημέρας? Θα έχουμε καιρό να τα πούμε αυτή τη βδομάδα, αλλά οι προτεραιότητες σίγουρα σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που δεν κάναν τόσα χρόνια. Το ζήτημα της θωράκισης από τα όμβρια ύδατα, της πολιτικής προστασίας και της ανάπτυξης. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά κυρίως πολλά περισσότερα να κάνουμε από αυτά τα κύριε οποία Πατουλή, θα τα καταφέρουμε. Μπράβο, Πρόεδρε! Νεαρχή! Για τον δεύτερο γύρο. Σας ικανοποίησε το ποσοστό? Θεωρώ ότι από ένα πληγωμένο πολίτη της Αττικής ήταν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι ότι ελευθερώνεται δυνάμεις πλέον και νομίζω ότι τώρα ο πολίτης θα αποφασίσει βάσει του ποιος μπορεί να φέρει την καλύτερη δυνατή μέρα για τον ίδιο. Θα συναντηθείτε με τον κύριο Σμουρό? Με όλους μπορούμε να συναντηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας.